Οι εκλογές να διεξαχθούν με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας το συντομότερο δυνατόν, ζήτησε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη μετά το χθεσινό φιάσκο με τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι ζητήσαμε με τους άλλους 15 συναδέλφους του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί όλοι μοιραζόμαστε την αίσθηση ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό για τους πολίτες που θέλουν να συνδιαμορφώσουν το μέλλον της κεντροδεξιάς. Είμαι σίγουρη ότι και εκεί στην Καβάλα και παλού στην Ανατολική Μακεδονία και παντού στην Ελλάδα υπήρχε το ίδιο κλίμα με αυτό που υπήρχε εδώ στην Αθήνα. Οι πολίτες δηλαδή ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν και να έχουν γνώμη για τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, της ιστορικότερης παράταξης του τόπου, της παράταξης που κράτησε στις πλάτες της στην Ελλάδα όταν μόλις τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, η χώρα κινδύνευε να βγει από το ευρώ και την ευρωζώνη. Ως εκ τούτου, θέλω καταρχήν, για να το πω πολύ καθαρά, να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες που χτες αισθάνθηκαν προβεβλημένοι, που δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα είναι προφανείς οι ευθύνες. Είναι προφανή τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις ευθύνες και οι ευθύνες αυτές νομίζω πως έχουν καταλογιστεί. Έχει επίσης ενδιαφέρον και το γεγονός ότι σήμερα ο κύριος Μεϊμαράκης άνοιξε τη συζήτηση για μεταβατικό πρόεδρο, ο οποίος θα εγγυηθεί τη διαδικασία και ζήτησε από τους συνυποψηφίους του να παραιτηθούν. Έχει γίνει ήδη από την πλευρά του κύριου Γεωργιάτη και από την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη που έχουν παραιτηθεί από κοινοβουλευτική εκπρόσωπη. Εκτός από τον κύριο Τζικώστα. Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να τονίσω ότι ο καθένας κρίνεται και γι' αυτό και δεν πρέπει να συνδέει την κίνησή του με την κίνηση των άλλων. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να αποτιμήσουμε το σημείο που βρισκόμαστε. Ζητήσαμε τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδος, γιατί είμαστε αυτοί που έχουν πάρει ψήφο απευθείας από τους πολίτες και έχουμε ευθύνη να πληροφορηθούμε το τι έγινε και να συζητήσουμε για το τι μέλη γενέστε από τώρα και πέρα. Όσο το δυνατόν νωρίτερα πρέπει να πάμε στις κάλπες από τη βάση, όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ουδετερότητα των 4 υποψηφίων. Και για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω το ερώτημά σας, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα για να καλύψουμε και το κενό που πολύ σοφά προσδιορίσατε σε σχέση με την κοινοβουλευτική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το καταστατικό προβλέπει και η Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας έχει τον κύριο Πλακιωτάκη, αλλά από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι όσο νωρίτερα αναδείξουμε τον αρχηγό μας από τις κάλπες, τόσο ευκολότερα θα είναι να προσδιορίσουμε άμεσα τα σημεία του αντιπολιτευτικού μας λόγου και να μπορέσουμε έτσι να απαντήσουμε και στα ερωτήματα των πολιτών. Επιφυλακτικός της κρίσης του για το ποιος έφταιγε για το χθεσινό φιάσκο ήταν ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης από την ΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης. Δεν μπορώ να ξέρω αν το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνικό ή αν πάνω από τα τεχνικά ζητήματα υπάρχει και κάποια πολιτική ευθύνη. Αυτό που όμως πρέπει να διαφυλάξουμε σε κάθε περίπτωση τώρα είναι τη διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή, είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή για την εκλογή ενός νέου Προέδρου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αναλωθούμε μόνο σε τεχνικά ζητήματα όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα ανοιχτό. Συνεπώς, σαφή απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω. Και θέλω, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα όπως είναι, θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω και να πάμε και κάτι το οποίο δεν βλέπω να γράφεται και να ακούγεται, για το πώς ξεκίνησε, ποιος έκλεισε την εταιρεία, πώς έγινε, και για να φτάσουμε και στο χθες και τι πραγματικά έγινε. Καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται μία έρευνα για την οποία εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Προφανώς ακούγονται κάποιες, έρχονται στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για το ποιος συμβλήθηκε με την εταιρεία, ποιος την επέλεξε. Πάντως δεν έγινε τώρα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Ποιος έχει συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ζητήματα είναι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική ουσία που υπάρχει και αυτό που σίγουρα πρέπει να πούμε και να αναγνωρίσουμε είναι ότι οι Δημοκράτες αισθάνονται προσβεβλημένοι μετά τα χθεσινά γεγονότα. Ευθείες βολές προς την ΚΕΦΕ, ωστόσο, εξαπέλυσε ο Μπάμπης Δράκος, τονίζοντας πως τα προβλήματα στο σύστημα ήταν γνωστά ήδη από το Σάββατο και πως μάλλον δεν υπήρχε η βούληση να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα. Διότι όλοι γνωρίζαμε, από το Σαββάτο πια είχε γίνει σαφές ότι η διαδικασία αυτή ήταν δύσκολη. Ήταν σχεδόν αδύνατη να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο το είχαν οργανώσει. Και γι' αυτό το πράγμα
Όταν λέτε ότι αυτή... το είχαν οργανώσει, τι εννοείτε, ότι υπήρχαν τεχνικά... Είχε οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ναι, που φάνηκε από το Σαββάτο το μεσημέρι, το απόγευμα, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έπρεπε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Μπορούσαμε να τις κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι βούληση υπήρχε κάτω από την ΚΕΦΕ.